λίγων. Στο Δήμο μας υποδεχόμαστε με χαρά πάνω απ' όλα ένα φίλο, τον Δημήτρη του Παπαστεργίου, σαν υπουργό, αλλά και σαν έναν άνθρωπο που έγραψε τη δική του πολύ σημαντική πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας άνθρωπος που και το επιστημονικό του πεδίο είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, άρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είμαστε σίγουροι ότι όπως έκανε high-tech τον Δήμο του, αλλά και την Ελλάδα μέσα από την Προεδρία στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, είμαστε σίγουροι ότι έχει βάλει ψηλά τον πύχη και το στόχο και στο Υπουργείο του. Ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε ανοιχτά, είναι και άλλοι συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί εδώ, να μιλήσουμε ανοιχτά και για τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας, αλλά συνολικότερα για τις πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Όλοι θέλουμε μια πλήρως ψηφιοποιημένη αυτοδιοίκηση που θα παρέχει υπηρεσίες γρήγορες, ασφαλείς και διαφανείς στους πολίτες. Ένα ψηφιοποιημένο κράτος, και είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης του Παπαστεργίου για μια ακόμη φορά μπαίνει μπροστά στην προσπάθεια αυτήν εδώ. Νομίζω ότι ό,τι θα βγει σήμερα από εδώ θα είναι θετικό προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μιλήστε μας λίγο. Στην ουσία πρόκειται για την ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στο Υπουργείο και τους Δήμους. Σε κάθε Δήμο, ο οποίος υλοποιεί πλέον τα προγράμματα του μαξί της, ερχόμαστε να προσθέσουμε ακόμα παραπάνω προσπάθεια αλλά και διάθεση για να μην μείνουμε μόνο σε αυτά τα οποία περιγράφονται στα προγράμματα που ήδη έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά και σε οτιδήποτε καινούργιο προκύπτει. Για παράδειγμα, προέκυψε το AI Act. Πώς βάζουμε την κοινωνική ελληνική δημόσια του Δήμου. Προκύπτει το DSA, η πρόταση για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Διευρύνουμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία και ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.